Ωραία, να το ξαναβάλουμε έτσι για να θέλετε να μας το εξηγήσετε. Ναι. Ο πολύ απλός κανόνας είναι ότι αυτό που ονομάζουμε the underwear rule, ο κανόνας του εσωρούχου. Και τι είναι αυτό? Οποιοδήποτε άγγιγμα σε περιοχή η οποία καλύπτεται φυσιολογικά από το εσώρουχο θεωρείται κακό άγγιγμα. Και είναι αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά. Φυσικά υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες, για παράδειγμα γιατροί, παιδίατροι, υπηρεσίες υγείας, οι οποίοι μπορεί να έχουν πρόσβαση σε αυτό το άγγιγμα σημείο. Στο κεφαλάκι. Άγγιγμα στο κεφάλι δεν θα θεωρηθεί κακό άγγιγμα. Μάλιστα. Άγγιγμα στη μύτη δεν είναι κακό άγγιγμα. Στα χεράκια. Στα χεράκια. Είναι παιχνίδια, είναι μέρος του παιχνιδιού. Αλλά άγγιγμα στην περιοχή του εσωρούχου, στην περιοχή που καλύπτεται από το εσώρουχο, θεωρείται πολύ κακό άγγιγμα. Και είναι δείγμα ότι αυτός που αγγίζει εκεί, σκοπό έχει τη σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση του παιδιού. Ελεύθερα μιλάμε σαν Ευρωπαίοι αυτό το θέμα. Ελεύθερα μιλάμε για αυτό το θέμα. Θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να ακούσουμε αν ο κόσμος μιλά ελεύθερα αυτό το θέμα. Αν υπάρχει ακόμα προκατάληψη και ταμπού. Δυστυχώς υπάρχει σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα μεγάλη προκατάληψη και καλύπτεται το όλο θέμα από πολύ μυστικοπάθεια. Και είναι αυτό ακριβώς το θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ειδικά στην κυπριακή κοινωνία, η οποία θεωρείται μια κλειστή κοινωνία. Ακόμη και η ίδρυση εξειδικευμένων κέντρων αντιμετώπισης και θεραπείας και υποστήριξης των θυμάτων παιδιών της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και βίας παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα στην Κύπρο. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας για τη δημόσια κατακραυγή αυτών των φαινομένων και ακριβώς να δώσουμε το δικαίωμα αναφοράς στα παιδιά, σε αυτούς που βρίσκονται κοντά στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών τους, των γιατρών τους και των φίλων τους, αλλά και των συγγενών τους, ούτως ώστε να βγάλουν οποιαδήποτε κακή συμπεριφορά προς τα έξω. Εδώ οφείλουμε φυσικά να αναφέρουμε ότι 3 στα 4 παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσουν κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας για αυτό που έχουν υποστεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μεταφέρουν για το υπόλοιπο της ζωής τους και το οποίο θα επηρεάσει την ομαλή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Επίσης, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι στατιστικές του Συμβουλίου της Ευρώπης αποδεικνύουν ότι το 75% των θητών, δηλαδή αυτών που έχουν κάνει τη σεξουαλική εκμετάλλευση εναντίον των παιδιών, είναι άτομα του πολύ στενού τους οικογενειακού τους περιβάλλοντος, του άμεσου ή του έμμεσου ή του φιλικού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Πώς μπορούν να πούν την αλήθεια ότι ο θείος, ο πατέρας, ο παππούς ακριβώς, να έχει κάνει το σεξουαλικά κακοποιήσει ή εκμεταλλευτεί το παιδί. Πότε θα μιλήσουν αυτά τα άτομα, θα μιλήσουν ποτέ? Από ό,τι δείχνουν οι στατιστικές, 3 στα 4 παιδιά δεν πρόκειται να μιλήσουν ποτέ. 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 Το 1 στα 4 παιδιά που θα μιλήσει σε κάποια φάση της εφηβείας του. Μετά που θα παρουσιάσει αρκετά δείγματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, παλινδρομήσεις στη συμπεριφορά του, επιστροφή σε προηγούμενες συμπεριφορές, παραδείγματος χάρη ενούρηση τη νύχτα, ακόμη και αυτοτραυματισμούς ή παρουσίαση άλλων σωματικών και ψυχικών ασθενειών. Άρα αυτό κάνει πολύ δύσκολο το έργο, δηλαδή την αντιμετώπιση του προβλήματος. Επειδή αυτά τα άτομα μπορεί για χρόνια να προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις και αφού το παιδί δεν τα μιλήσει, θα συνεχίσει και θα συνεχίσει το κακό. Συνήθως πρόκειται για κατ' επανάληψη περιθώρια ή από οι σεξουαλικές κακοποίησεις και εκμεταλλεύσεις των παιδιών, οπότε το παιδί θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να μιλήσει. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο είναι σημαντικός ο ρόλος της εκπαίδευσης. Της εκπαίδευσης των παιδιών, ούτως ώστε να ξέρουν ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πρέπει να αναφέρουν ένα συγκεκριμένο γεγονός. Για παράδειγμα, στόχος μας είναι τώρα και της Εθνικής Επιτροπής και του Hope for Children, αλλά και όλων των συνεργαζόμενων φορέων, να δημιουργηθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο, στο οποίο τα παιδιά να τηλεφωνούν, να καλούν οποιαδήποτε ώρα και να καταγγέλουν αυτά τα περιστατικά με αριθμό 116-111, ο οποίος είναι πανευρωπαϊκός αριθμός. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν έχουμε ακόμη τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε αυτό το τηλεφωνικό κέντρο. Στο παρόν στάδιο, αν θα ήθελε κάποιος να μιλήσει, μπορεί να είναι το θύμα, μπορεί να είναι άτομα τα οποία στο περιβάλλον τους υποψιάζονται ότι συμβαίνει κάτι σε κάποιο παιδί, δεν μπορούν να αποταθούν, τι να πούν και σε ποιο. Σίγουρα η πρώτη επαφή θα πρέπει να γίνει με την αστυνομία. Μιλούμε για σοβαρά ποινικά αδικήματα.
τα δικαιώματα που αναφέρονται στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση των παιδιών. Άρα πρωτίστως οφείλει και η κοινωνία να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο μέσα από την ποινική διαδικασία και την παραδειγματική, οφείλω να πω, τιμωρία των ενόχων. Για να μην ξεχάσουμε, πώς θα αποδείξουμε κάτι τέτοιο, το πρώτο, επειδή το παιδί μπορεί να φοβηθεί και να πει πώς θα αποδείξω. Η μάνα, αν αντιληφθεί κάτι τέτοιο, θα πει τώρα πώς θα αποδείξω αυτό το πράγμα, καλύτερα να σιωπήσω. Αλλά, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση από τους τηλεθεατές μας, ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να αρχίσουμε να μιλάμε στα παιδιά μας για το θέμα? Η καλύτερη ηλικία για να αρχίσουμε να μιλούμε στα παιδιά για το θέμα είναι η νωρίτερη ηλικία στην οποία το παιδί μπορεί να αντιληφθεί τα συγκεκριμένα θέματα. Ακόμα από την ηλικία των 3 ετών μπορούμε να ξεκινήσουμε να μιλούμε στο παιδί για το τι είναι το καλό άγγιγμα και το κακό άγγιγμα. Το βιντεάκι που έχουμε παρακολουθήσει αναφέρεται σε πολύ μικρές ηλικίες, εξηγώντας με παιχνίδια ή με παραμύθια ή με παραβολές στα παιδιά ποια είναι τα καλά και τα κακά άγγιγματα, τότε τα παιδιά θα μάθουν το σωστό άγγιγμα και θα αναφέρουν σε κάποιο άτομο του φιλικού τους περιβάλλοντος ένα κακό άγγιγμα που θα υποστούν. Τώρα πώς θα αποδείξει κάποιος κάτι τέτοιο? Η απόδειξη αυτού, η σύμβαση Λανζαρότε, η οποία είναι η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης των παιδιών, προνοεί αυστηρά δικονομικά μέτρα τα οποία θα ακολουθούνται στην περίπτωση που παιδί καταγγέλει σεξουαλική κακοποίησή του στην αστυνομία, στις διοκτικές αρχές. Μάλιστα μιλάει για προστασία του θύματος, το θύμα δεν θα έχει καμία επαφή με τον θήτη. Ακόμη και η μαρτυρία και η κατάθεση που θα δοθεί από το θύμα θα γίνεται σε χώρο ειδικά προσαρμοσμένο για το παιδί, όπου το παιδί θα νιώσει ελεύθερα να μιλά, όχι σε έναν κελί αστυνομικό σταθμό, σε ένα μουντό αστυνομικό σταθμό, αλλά κάπου όπου το παιδί μπορεί πραγματικά να μιλήσει. Με τη συνεργασία φυσικά του ψυχολόγου και άλλων νομικών. Υπάρχουν δηλαδή, τι θα χρησιμοποιήσει, υπάρχει ψυχολογική μέθοδος με τη ζωγραφιά, με τι θα αποδείξουν όντως τα θύματα ότι ήταν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης? Γρήγορα κάποιος να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο, να είναι παρεξήγηση, να είναι... Ακόμη και με τη ζωγραφιά μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί σαν τεκμήριο ή σαν απόδειξη γεγονότος σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης. Φυσικά υπάρχουν και άλλες δικονομικές μεθόδοι για να αποδειχθεί η σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση, άλλες περιστασιακές μαρτυρίες, σημάδια στο σώμα του παιδιού. Καμιά φορά η σεξουαλική εκμετάλλευση έρχεται μαζί με την κακοποίηση. Άρα έχουμε παρουσία διαφόρων μολόπων και ούτω καθεξής, ή σημαδιών στο κορμί του παιδιού και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στυλιανού, για όλα αυτά τα οποία έχετε αναφέρει. Απλά μου επιτρέπετε να δράξω σε ευκαιρία και να τονίσουμε ότι στόχος της εκστρατείας 1 στα 5 είναι ακριβώς να φτάσουμε στο κανένα στα 5. Άρα κανένα παιδί να μην υπόκειται σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. Μακάρι. Καλή συνέχεια. Είμαστε δίπλα σας σε αυτή την εκστρατεία. Να είστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας σε πολύ